πήρε μπρος το θηρίο, ε. Ναι. Πώς τον ακούς? Δεν είναι κάτι πολύ φασαρία, δουλεύει πολύ όμορφα. Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ. Εδώ βλέπουμε τις απώλειες που έχει η πόρτα, ε. Τελικά αυτή η μόνωση που έχει μπροστά στην πόρτα κάνει δουλίτσα. Για να δούμε θερμοκρασία φίλτρου πετρελαίου θερμενόμενο. Σχεδόν 44, ε. Εντάξει, μέχρι και το σπιράλ είναι ζεστό. Είναι ζεστό. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε, βλέπεις ότι και οι παροχές του πετρελαίου έχουν ζεσταθεί. Ναι, φαίνεται στη θερμοκάμερα. Ναι. Αυτές τώρα είναι οι παροχές του πετρελαίου, ε. Ναι, κάνει δουλίτσα. Βέβαια αυτές οι σωλήνες θα μονωθούν όλες, δεν το συζητάω. Τώρα αυτό λέγεται ξεκάπνισμα του Λέβητα και των σωμάτων. Είναι η καμινάδα. Νομίζω ότι θα έχουμε καλό χειμώνα φέτος. Για κράτα λίγο και τράβαμε και εμένα να δω πώς είμαι μέσα από θερμοκάμερα. Πάρε τα δάχτυλά σου από μπροστά. Ε, για να δω, έχω πυρετό. Έχω πυρετό. Βέβαια έχεις. Πολύ. Ναι, 35 και 2. Ωμπο, το βάσανο με έχει καταστρέψει. Βρισκόμαστε μπροστά στο λεβιτοστάσιο του πόνου. Έγιναν οι όποιες μετατροπές. Συμμαζεύτηκε λίγο η κατάσταση. Βλέπω εδώ πέρα προηγουμένως που είχαμε 60 βαθμούς με τη θερμοκάμερα, μέτρησα κάτω, είχα 58 στα σώματα. Η θερμοκρασία νερού έχει φτάσει στα 2 μπαρ με πίεση στο δοχείο διαστολής 50 λίτρα το 1,8. Είναι πολύ βασικό αυτό, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο άναμα, να δούμε για τυχόν διαρροές, απώλειες, γιατί τι γίνεται. Ανεβάζεις μια το λεβιτοστάσιο εκεί να πάρεις συστολές, διαστολές, τυχόν διαρροές και κανονικά μετά κάνεις μόνωση. Μου έχει τύχει να μονώσω ένα λεβιτοστάσιο, να το κάνω μούμια και να έχω διαρροή και να μην ξέρω κιόλας που είναι η διαρροή μετά και να πρέπει να σφάζω πάλι μονώσεις. Οπότε πρώτα τελειώνουμε, πρεσάρουμε με κρύο νερό, μετά το ζεσταίνουμε, το κρυώνουμε, το ζεσταίνουμε, το κρυώνουμε. Για να μπορέσουμε να σιγουρευτούμε πλέον ότι δεν έχουμε διαρροές και μετά να αρχίζουμε να πάρουμε αρμοφλέξ και να το
τελειώσουμε. Κάτι άλλο προς το παρόν δεν έχουμε. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.